μετατάξει της κυβέρνησης. Χάλια. Χάλια, ε. Αν ήσασταν σήμερα στη συνέλευση, τι θα ψηφίζατε? Ψηφίζατε απεργία. Απεργία, βέβαια. Πώς σας φαίνονται οι μετατάξεις της κυβέρνησης? Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, θα δούμε. Σε περίπτωση που απεργήσουν τα λεωφορεία, τα τρενάκια και τα τρόλεϊ, θα σας πάω εγώ βολτίτσα και θα σας μεταφέρω εγώ όπου θέλετε με τον μπουστόζικο αυτοκινητάκι μου. Πώς σας φαίνεται? Έχει καλές αναρτήσεις. Έχει πολύ καλές αναρτήσεις. Γιατί μου αρέσουν οι λακκούβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σας φαίνονται οι μετατάξεις της κυβέρνησης? Κάτσε να γίνουν πρώτα, δεν έχουν γίνει ακόμα. Αν ήσασταν σήμερα στη συνέλευση, θα ψηφίζατε απεργία. Πετρούλα μου, δεν έχουν γίνει, κοπέλα μου, ακόμα οι μετατάξεις. Πάει από 1 ευρώ 1,20. 1,20 ή 1,50. 1,50. Ναι. Αχ, μη μου τα λέτε αυτά. Τι είναι μάθες. Πολύ πολύ ακριβό. Ανατριχιάζω. Άμα σας ζητούσαν να αλλάξετε πόστο εργασίας, εσείς τι θα λέγατε? Θα συμφωνούσατε από τη δουλειά που κάνετε τόσο καιρό και αγαπάτε τόσο πολύ? Έτσι όπως το θέτετε, όχι. Α, όχι, δεν θα θέλατε. Όχι, ούτως ή άλλως είναι η δουλειά μου, μου αρέσει. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Εγώ έχω μάθει ότι θα μεταθέσουν πάρα πολλούς οδηγούς λεωφορείων και θα τους πάνε σε άλλα πόστα εργασίας. Εντάξει. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει. Να μην είναι χωρίς δουλειά μόνο. Αυτό είναι δουλειά να υπάρχει. Mm. Oh, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά. Αν ήσασταν σήμερα στη συνέλευση, θα ψηφίζατε απεργία. Λευκό. Λευκό. Πώς σας φαίνεται η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου που λένε τώρα ότι θα πάει στο 1,20 στα λεωφορεία, στα τρένα και στα τραμ? Τι να πω, κούκλα μου, είναι πολύ ακριβά. Είναι λίγο ακριβούλικα, Πάρα πολύ.